Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Φιλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το νεακρήτη.gr. Για δεύτερη φορά μέσα σε 10 ημέρες το έστρωσε μέσα στο Ηράκλειο, καθώς το βράδυ σε πολλές περιοχές έπεσε έντονο χαλάζι. Οδηγοί παγιδεύτηκαν στην Εθνική, έπεσαν δέντρα στην Παραλιακή, στο οροπέδιο Λασιθίου εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν στα χιόνια, ενώ στα Λευκά ντύθηκε το νησί. Δείτε βίντεο και εντυπωσιακές εικόνες από κάθε γωνιά του νησιού μας. Συνεχίζεται η κόντρα στη Βουλή που κορυφώνεται τα μεσάνυχτα με την ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Πολλά τα σενάρια για το αν θα καταφέρει να συγκεντρώσει 151 ψήφους. Την παραίτησή της υπέβαλε η υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα λόγω των απειλών που δέχεται, αλλά το πρωί δεν έγινε δεκτή. Ανησυχία προκύπτει από έρευνα, σύμφωνα με την οποία 20 λεπτά παραπάνω χρόνο περνούν τα παιδιά στις ηλεκτρονικές συσκευές όταν οι γονείς το χρησιμοποιούν ως ανταμοιβή. Ποια τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι γονείς? Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.